Είπες ότι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι των συζητήσεων αφορά το μεταναστευτικό. Βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσο η χώρα μας μπορεί να παίξει κυρίαρχο ρόλο στο μεταναστευτικό. Σίγουρα μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο η Τουρκία. Και έρχεται, θα μιλήσουμε βέβαια και για τις επαφές του κυρίου Μητσοτάκη και αύριο, γιατί αύριο επί της ουσίας είναι το πρόγραμμα και τώρα απλώς είναι μια προπαρασκευή. Δεν μπορούμε να πούμε, φαντάζομαι, ούτε εσύ έχεις περισσότερες πληροφορίες, αλλά νομίζω ότι η επίσκεψη που θα κάνει ο Ερντοάν είναι ιδιαίτερως κομβική για αυτό το θέμα που μας αφορά άμεσα, βέβαια. Εννοείται. Και βεβαίως θα πρέπει επίσης να πούμε ότι η Γερμανία έχει παίξει και ένα ρόλο αρκετά σημαντικό στην διαμεσολάβηση, στην συμφιλίωση εντός εισαγωγικών μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας στο τελευταίο διάστημα. Και κακά τα ψέματα, Κώστα, η Γερμανία ενδιαφέρεται ιδιαίτερα, διότι το μεταναστευτικό περνάει κακώς ή καλώς μέσα από τη χώρα μας, γιατί είναι η χώρα η οποία έχει και τα σύνορα, τα εξωτερικά σύνορα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενημερώσετε στην Έλληνας Πρωθυπουργός σε ποιο σημείο βρίσκονται οι συζητήσεις μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας. Επίσης να σου πω ότι ξέρεις πολύ καλά ότι επελάβνει το AfD, το ακροδεξιό κόμμα της Γερμανίας. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη δεύτερη θέση, αμέσως μετά τους χριστιανοδημοκράτες, με το S5 τους Όλαφ Σόλτς στο 15%. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι ο κίνδυνος αυτή τη στιγμή είναι τεράστιος να υπάρξει μια μετακύληση ενός μεγάλου αριθμού ψηφοφόρων από όλα τα κόμματα προς το ΑΕΦΤΕ, και αυτό το πράγμα ο Όλαφ Σόλτς θέλει να το προλάβει. Γι' αυτό ακριβώς τα πράγματα έχουν έρθει σε πολύ μεγάλη κομβικό σημείο και ήταν μια σκέψη. Δηλαδή, αν διάβαζες τα δημοσιεύματα του τύπου το τελευταίο διάστημα, λέγεται ότι ο Σόλτς θα έπρεπε να μην δεχτεί τον Ερντογάν για όλα αυτά όσα έχει πει για την Χαμάς, για τον Νετανιάχου προσωπικά, για το Ισραήλ και γενικά για τον ρόλο που παίζει αυτή τη στιγμή στον πόλεμο στη Γάζα. Υπήρξαν όμως και πιο ψύχραιμες πορές που έλεγαν ότι ακριβώς λόγω αυτού του λόγου και το ότι ο Ερντογάν παίζει κάποιο ρόλο αυτή τη στιγμή, αν θέλει, είναι ένα ανάχωμα των ισλαμιστικών κινήσεων. Βλέπε Ιράν, βλέπε η Εμένη, και όλες οι περιοχές εκεί. Άρα δεν θα ήταν και πολύ σόφρον αυτή τη στιγμή να του πει, ξέρεις, δεν σε δεχόμαστε, σε διώχνουμε. Πάντως είναι ιδιαιτέρως σημαντικό ότι δεν θα δοθεί συνέντευξη τύπου. Τώρα δεν ξέρω, εγώ έτσι απλοϊκά το μεταφράζω ότι φοβούνται τις ατάκες, π.χ. Υπάρχει, και εδώ γίνανε, Κώστα, δεύτερες σκέψεις, διότι σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο briefing που έκανε είπε ότι θα σκεφτούμε αν θα δώσουμε μία μορφή έτσι, μιας συνάντησης με τον τύπο, αλλά αυτή τη στιγμή είπε δεν είμαι έτοιμος να σας απαντήσω. Προφανώς μέχρι την Παρασκευή, το βράδυ είναι το περίφημο δείπνο, θα ξέρουμε αν θα δοθεί κάποια συνέντευξη τύπου ή θα γίνουν κάποιες δηλώσεις. Χωρίς όμως να τεθούν ερωτήσεις. Βέβαια, αντιλαμβάνεσαι ότι ο Σόλτς δεν θέλει να βρεθεί. Θα το λούσει κρύος υδρότας να είχε συνέντευξη τύπου με τον Ερντογάν. Και να λέει τη Χαμάς ότι είναι απελευθερωτικό κίνημα.